Τσαλιστέργιο έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο των μονίμων εργαζομένων στο εργοστάσιο Ζάχαρη στο Πλατή. Κύριε Στράτζαλη, θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγματα για το θέμα που έχει προκύψει με τους έκτακτους εργαζομένους στο εργοστάσιο και τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας. Εμείς σαν μόνιμο προσωπικό στηρίζουμε το εποχιακό προσωπικό, το οποίο συνεργαζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από 20 χρόνια και πάνω. Όλοι οι συνάδελφοι που είναι στο εποχιακό προσωπικό γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και στις δυνατότητές τους και σε όλα. Βασιζόμαστε και σε αυτούς για να ετοιμάσουμε το εργοστάσιο να βγει, να είναι έτοιμο για τη συντήρηση, για την καμπάνια. Χωρίς αυτούς θεωρούμε ότι δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο κενό ως προς το θέμα της συντήρησης και ως προς την ασφάλεια του εργοστασίου στη λειτουργία της καμπάνιας. Άρα είμαστε μαζί τους, στηρίζουμε τον αγώνα τους και τους θέλουμε να είναι στη συντήρηση για να μπορέσουμε να προλάβουμε, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή ήδη ο χρόνος έχει μειωθεί πάρα πολύ για τη συντήρηση. Με τον προγραμματισμό που κάνουμε αυτή τη στιγμή για 25 Αυγούστου να βάλουμε μπρος, οι μέρες έχουν μείνει πάρα πολύ λίγες και αμφιβάλλουμε αν μπορέσουμε να κάνουμε τη συντήρηση όπως θέλουμε να την κάνουμε, ούτως ώστε να αποφύγουμε τα ατυχήματα, τη σωστή λειτουργία του εργοστασίου, αλλά και, τη μείωση του κόστους παραγωγής, γιατί μεγάλη σημασία έχει το πώς θα συντηρήσεις ένα εργοστάσιο, ούτως ώστε να μειώσεις και το κόστος παραγωγής. Άρα εμείς δίνουμε το μεγαλύτερο βάρος στην ασφάλεια του προσωπικού, στη σωστή συντήρηση και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα τρία, δεν βλέπουμε πώς μπορεί αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο αυτό να βγάλει εις πέρας στην καμπάνια. Για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σας, κύριε Στράτζαλ, έχει προκύψει αυτό το θέμα? Για ποιο λόγο, δηλαδή, η διοίκηση θέλει να στραφεί στη λύση του εργολάβου? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ με βεβαιότητα. Έχω τις υποψίες μου, αλλά δεν μπορώ να το απαντήσω με βεβαιότητα. Αυτό όμως μπορεί να το απαντήσει και να πάρει την ευθύνη η ίδια η διοίκηση που φεύγει σε αυτή τη λύση, τουλάχιστον στο χρονικό διάστημα που φτάσαμε. Αν ήθελε να το κάνει, θα μπορούσε να το κάνει πριν ένα μήνα, να συνονοηθεί και με τους εποχικούς και τους έκτακτους υπαλλήλους, ούτως ώστε να έρθουμε σε ομαλή κατάσταση στη συντήρηση του εργοστασίου και να αποφύγουμε τουλάχιστον αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Εσάς, Άλλη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.